άτρωτα μονοπάτια οι επισκέπτες θα συναντήσουν παντού στον Παλαιό Παντελεήμονα. Δρόμοι κανονικοί δεν υπάρχουν. Ξαναγός μας σε όλη αυτή τη βόλτα στο χωριό. Ο Παλαιός Παντελεήμονας λοιπόν υπόσχεται σε όλους μας ότι θα παραμείνει τόσο όμορφος, αλλά θα μας κρατάει και σε επαφή με τη θάλασσα. Είμαστε κοντά στη θάλασσα. Πόση ώρα είμαστε? Είμαστε 3 χιλιόμετρα περίπου, ένα τέταρτο. Ένα τεταρτάκι με το αυτοκίνητο. Ναι. Τίποτα. Όχι, είναι πολύ κοντινή η διαδρομή. Το προσφέρει το Παλαιός. Μπορείς να συνδυάσεις το βουνό, το οποίο από εδώ και πάνω είναι ο Όλυμπος, και η θάλασσα, η οποία είναι πολύ κοντά. Και να πούμε ότι έχετε δυνατότητα να φιλοξενήσετε και αρκετό κόσμο. Σας έχουν ανακαλύψει ήδη αρκετοί. Ναι, είμαστε γύρω, μπορούμε κάθε μέρα να φιλοξενούμε γύρω στα 200 άτομα περίπου. Το υψόμετρο όμως ανοίγει και την όρεξη. Το έχετε ζήσει, το ζήσαμε και εμείς εδώ. Και νομίζω ότι εδώ στην περιοχή τρώμε κρέατα. Αυτό μας προτείνετε? Κρέατα και ντόπια κρέατα. Συνεχίζοντας την άνοδο και σε υψόμετρο πλέον 600 μέτρων, συναντήσαμε το χωριό των Παλαιών Πόρων. Το πιο σημαντικό, αυτό που θα σας κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση στο χωριό, είναι το νερό, το τρεχούμενο νερό, το οποίο αναβλύζει από διάφορες πηγές μέσα στο χωριό. Επισκεφτήκαμε τον Παλαιό Παντελεήμονα, τους Παλαιούς Πόρους και πλέον έχουμε φτάσει στο τελευταίο ορεινό όριο του νομού Πιερίας, δηλαδή στην Άνω Σκοτίνα. Πρόκειται για ένα χωριό το οποίο μας δίνει τη χαρά της ανακάλυψης. Το βρίσκουμε έτσι μέσα στο πράσινο. Έχει πολλά περιπατητικά μονοπάτια και τη δυνατότητα να φιλοξενήσει αρκετούς επισκέπτες. Στο λιμάνι του Πλαταμόνα και δίπλα μας έχουμε πάρα πολλές παραλίες. Και στον Πλαταμόνα έχουμε εξαιρετικές. Ο τόπος σας είναι πάρα πολύ όμορφος, αλλά καλοκαίρι, θάλασσα και ούζο χωρίς μουσική δεν γίνεται. Ξεπακούεται. Ένα τραγούδι.